Διευρυμένη συνένεση συγκεντρώνει το νομοσχέδιο για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο όποτε κριθεί σκόπιμο για την επέκταση νότια και ανατολικά της Κρήτης. Στη συζήτηση θα παρέμβουν ο Πρωθυπουργός, παρενεύει ήδη ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή εν ώψη και των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας δώσει ρεπορτάζ από τη Βουλή. Με ονομαστική ψηφοφορία η ψήφιση το απόγευμα, Στέλλα. Έτσι ακριβώς τώρα, επειδή το νομοσχέδιο αλλάζει τα όρια της επικράτειας, χρειάζεται ονομαστική ψηφοφορία, γι' αυτό και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, 151 ψήφοι δηλαδή, προκειμένου να είναι θετικό. Να σας πω ότι όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ που δηλώνει παρόν θα στηρίξουν το νομοσχέδιο και για αυτή τη διακομματική συνένεση ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο τόνισε ότι είναι ένα μήνυμα και προς την Τουρκία να σταματήσει τους λεονταρισμούς, γιατί η Ελλάδα έχει με το μέρος της το διεθνές δίκαιο. Για τις διερευνητικές επαφές, ο κ. Μητσοτάκης, που ξεκινούν στις 25 Ιανουαρίου, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα προσέρχεται με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, αλλά με μηδενική αφέλεια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα γίνει κανένα θέμα, κανένα ζήτημα στο τραπέζι για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ενώ να σας πω ότι διέψευσε και τους ισχυρισμούς ότι υπήρξε διαφοροποίηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Οδένδια, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι αναλυθείς ισχυρισμοί. Τοποθετήθηκε πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αμήχανη στρατηγική δώρα, έκανε λόγο για θολά σημεία στην έναρξη των διερευνητικών επαφών και αναρωτήθηκε με ποια ατζέντα πάμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία σε αυτό το διάλογο. Θέλω να σας πω ότι η κυρία Φόφη γεννηματά χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την επέκταση για την Αιγαία Λύτιδα στο Ιόνιο, ωστόσο είπε ότι θα έπρεπε να συνοδευτεί και με επέκταση νότια και ανατολικά της Κρήτης των θαλασσίων ζωνών μας. Να σας ευχαριστήσουμε, Στέλλα, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Ένα δικαίωμα απόλυτα συμβατό με τη διεθνή νομιμότητα και το οποίο η Ελλάδα προφανώς μπορεί να ασκήσει και σε άλλες περιοχές. Προφανώς και στην Κρήτη, αλλά και αλλού. Όμως σε χρόνο, με τρόπο και υπό συνθήκες που η ίδια θα το επιλέξει. Είναι κάτι που αναφέρεται ρητά στο πρώτο κιόλας άρθρο του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα. Πρόκειται για ένα πολύ καθαρό μήνυμα που στέλνει και τώρα η κυβέρνηση σε όσους προσπαθούν με απειλές, με λιονταρισμούς να στερήσουν από την πατρίδα μας ό,τι τις επιτρέπουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Καλωσορίζουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας προς δυσμάς. Ταυτόχρονα όμως καλωσορίζουμε και εσάς προσωπικά και το κόμμα σας σε μία ακόμα στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία λιδωρήσατε. Λιδωρήσατε με μένους όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Και λάτε να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τον Ανδρέα Ρομπόπουλο για να δούμε, Ανδρέα, τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς. Ο τουρκικός τύπος φαίνεται να υποβαθμίζει το θέμα. Εδώ ο τουρκικός τύπος μπορεί να το έχει στις εσωτερικές σελίδες. Δεν ξέρω αυτό αν είναι επιλογή ή αν συμβαίνει επειδή δεν πρόλαβαν. Πάντως θα σου δείξω και ένα δείγμα από την εφημερίδα Χουριέτ, της μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδας, με τη φωτογραφία, με το χάρτη μάλλον από το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, λέει ότι η Ελλάδα επιχειρεί προκλήσεις αμέσως πριν τις διερευνητικές συνομιλίες. Παρόμοιος είναι ο τίτλος και σε άλλες εφημερίδες που εκδόθηκαν σήμερα το πρωί και στον Τζιμπουριέτ και στην Γενή Σαββάτη. Γενικότερα, ο σοντρικό τύπο επικρατεί η ρητορική των προκλήσεων από την Ελλάδα μετά και όσο είχε πει ο Τσαβούσογλου με τον ΜΑΣ. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντίδρασε στα λόγια του κ. Δένδια για τον ελληνισμό της. Να σας ευχαριστήσουμε, Ανδρέα.